Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όπως ήδη βλέπετε, αυτή τη βδομάδα τα πράγματα έχουν σοβαρέψει. Ο λόγος είναι ότι θα μιλήσουμε για το μέλλον της αυτοκίνησης, την ηλεκτροκίνηση. Μέχρι όμως να υποδεχτούμε τον πρώτο καλεσμένο, ας δούμε τα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής. Σήμερα λοιπόν καλέσαμε εδώ τον Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων της Κοσμοκάρ, τον κύριο Νίκο Μαρτίνο, ο οποίος όμως είναι και ηλεκτρολόγος μηχανικός. Άρα έχει ένα λόγο παραπάνω όταν μιλάμε για ηλεκτροκίνηση. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά. Δεν ήταν κάτι που θέλαμε να σου κάνουμε χάρη. Ήταν μια πρόσκληση που άξιζε στην εταιρεία την οποία εκπροσωπείς. Γιατί είναι η μοναδική εταιρεία η οποία προσφέρει ηλεκτρικό αυτοκίνητο, αλλά δίνει και έναν τρόπο να μπορέσεις να το πλησιάσεις οικονομικά, να το πάρεις μέσω αυτής της συνέργειας που έγινε με την Πρωτέργεια. Σωστά. Και αυτός είναι και ο λόγος που βρισκόμαστε εδώ σήμερα και μιλάμε. Νομίζω ότι τη σημερινή εποχή που τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι πιο κοντά στον καταναλωτή από ποτέ, ένας βασικός παράγοντας για να υπάρξει αυτή η στροφή της αγοράς είναι το κόστος. Είναι αλήθεια ότι τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα έχουν μια σχετικά αρκετά υψηλή τιμή. Πολύ υψηλή, θα έλεγε κανείς. Αν δεν υπάρξουν κάποια κίνητρα από την πολιτεία, είναι προφανές ότι ο καταναλωτής δεν θα προχωρήσει στην αγορά τους. Εδώ ακριβώς ήρθε αυτή η συνεργασία ανάμεσα στην Κοσμοκάρ και την Πρωτέργεια. Η Πρωτέργεια, ως γνωστό, είναι μια εταιρεία παροχής ενέργειας. Ναι. Η Κοσμοκάρ, ο εισαγωγέας της Volkswagen και άλλων μαρκών στην Ελλάδα. Έγινε αυτό το πάντρεμα ώστε να προσφερθεί στον καταναλωτή το e-app by Πρωτέργεια, όπως λέγεται πλήρως το αυτοκίνητο, σε μια προνομιακή τιμή που θα το καταστήσει πιο ελκυστικό. Να πούμε, Νίκο, ότι αυτή η τιμή είναι περίπου 10.000 κάτω, 9 με 10.000 κάτω από ό,τι θα στήχιζε αν δεν υπήρχε αυτή η προοδευτική ενέργεια, πολύ αυτή σωστά. η συνεργασία. Και να πούμε πάλι ότι ένα app, ένα απλό app, κάνει πάλι 10.000 σχεδόν πιο φτηνά από ένα ηλεκτρικό app μέσω αυτής της προοδευτικής ενέργειας. Ναι. Δηλαδή, οι διαφορές είναι τρομακτικές. Είναι. Βέβαια, θα ήταν λίγο πιο σωστό να συγκρίνουμε το e-app των 75 ύπων, που είναι γύρω στις 12.500 ευρώ με αυτό τη προσφορά. Οπότε εκεί βλέπουμε ότι η διαφορά είναι περίπου στις 7.000. Όχι, το λέω από την άλλη άποψη, Νίκο. Το λέω από την άποψη ότι πώς θέλεις να έχεις καθαρό περιβάλλον, πώς θες να εξυγχρονιστείς και να ακολουθήσεις τις πολιτισμένες χώρες που πάνε full στην ηλεκτροκίνηση, όταν δεν δίνεις κανένα απολύτως κίνητρο στον καταναλωτή να σε αγοράσει. Και αυτό είναι το θέμα μας. Συμφωνώ απόλυτα. Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν κίνητρα από τις κυβερνήσεις. Όχι μόνο για να προβεί στην απόκτηση ενός ηλεκτρικού αυτοκίνητου καταναλωτής, αλλά δίνουν κίνητρα ακόμα και να δημιουργήσει κάποια υποδομή στο σπίτι του για τη φόρτιση και όλα αυτά. Γενικά η ηλεκτροκίνηση είναι μια νέα τάση στην αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία προάγεται σε μεγάλο βαθμό και από τις κυβερνήσεις. Προάγεται. Εσύ, Νίκο, όμως, με την εμπειρία σου που έχεις στο χώρο, αλλά και από την επιστήμη σου, πιστεύεις ότι είναι εφικτή τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον? Όσον αφορά τον καταναλωτή, τον τελικό καταναλωτή, αυτό ναι, είναι κάτι εφικτό το οποίο νομίζω θα κυριαρχήσει τα επόμενα χρόνια. Εκεί που θα πρέπει και σηκώνει πολύ κουβέντα το θέμα, να σκύψουν όλοι οι υπεύθυνοι και να συνεργαστούν, είναι ο χώρος παραγωγής της ενέργειας και μεταφοράς αυτής της ενέργειας. Γιατί ωραία, αύριο μεθαύριο θα έχουμε χιλιάδες ηλεκτρικά αυτοκίνητα στους δρόμους, τους ελληνικούς, τους ευρωπαϊκούς. Το ερώτημα που γεννάται είναι από πού προέρχεται αυτή η ηλεκτρική ενέργεια, η οποία είναι απαραίτητη για την φόρτιση των μπαταριών των αυτοκινήτων. Τι αποτύπωμα αφήνει, με λίγα λόγια. Πολύ σωστά. Και από εκεί και πέρα έχουμε να κάνουμε και με το αποτύπωμα που αφήνει η παραγωγή των μπαταριών, των ηλεκτροκινητήρων κτλ. Δεν είναι πολύ απλό το θέμα να λέμε ότι η ηλεκτροκίνηση έχει καθαρό περιβάλλον και μόνο. Σωστά. Ουσιαστικά μιλάμε για μια μεγάλη διαφοροποίηση της εφοδιαστικής και κατασκευαστικής αλυσίδας. Πώς δηλαδή οι πρώτες ύλες εξορίζονται ή γίνονται προσιτές στους κατασκευαστές μέχρι τη στιγμή που το τελικό προϊόν φτάνει στο καταναλωτή. Αυτό λοιπόν είναι ένα πράγμα το οποίο θα απασχολήσει πολύ περισσότερο πριν επικρατήσει πλήρως η ηλεκτροκίνηση, φαντάζομαι, γιατί κάποιοι θα έχουν αυτά τα ερωτηματικά που θέτεις εσύ και εγώ σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Σίγουρα. Νομίζω όμως ότι εδώ είναι ένας ακόμα τομέας που η χώρα μας, όντας, δεν θα ήθελα να πω ουραγός, αλλά μια χώρα η οποία ακολουθεί τις εξελίξεις, θα υποφεληθεί από αυτό. Δηλαδή, ήδη κάποιες άλλες χώρες έχουν φροντίσει να υπάρξει ένα νομοθετικό πλαίσιο, ένα γενικότερο πλαίσιο παραγωγής, κατασκευής, οτιδήποτε χρειάζεται για να φτάσει το ηλεκτρικό αυτοκίνητο σε εμάς. Άρα, νομίζω ότι η Ελλάδα θα βγει ωφελημένη σε μακροπρόθεσμη βάση. Το ότι είπες ότι η Ελλάδα πράγματι έπεται των υπολείπων χωρών σε ανάπτυξη,
μου δίνει την ευκαιρία να κάνω μια πάσα. Να πάω να δείξω στους τηλεθεατές μας ένα αυτοκίνητο για το οποίο συνυπήρξαμε πριν λίγες μέρες στη Σικελία. Ένα αυτοκίνητο συμβατικό, θα έλεγε κανείς. Το Skoda Karoq, τον αντικαταστάτη του Yeti. Το Karoq είναι το μοντέλο της Skoda που αντικαθιστά το δημοφιλές Yeti. Στο τέλος Οκτωβρίου βρεθήκαμε στη Σικελία για να οδηγήσουμε το νέο Skoda Karoq. Με μικρές σχετικά διαστάσεις και αναλογικά μεγάλο μεταξόνιο, τοποθετείται στην γκάμα της μάρκας κάτω από το Kodiaq, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται μικρό. Σχεδιαστικά, οι ομοιότητες με το Kodiaq δεν λείπουν, αν και η φρεσκάδα εντοπίζεται στα φώτα εμπρός-πίσω και στις νευρώσεις του αμαξώματος. Ακόμα περισσότερο, στο εσωτερικό διακρίνουμε καλή ποιότητα υλικών και κατασκευής, ενώ δεν υστερεί σε σχέση με τα άλλα σύγχρονα SUV, ακόμα και από ακριβότερα της επόμενης κατηγορίας. Τα πλαστικά δείχνουν άψογα συναρμολογημένα, η εργονομία δεν δυσκολεύει ούτε ξαφνιάζει τον οδηγό και η σχεδίαση με αρκετή πλευρική στήριξη καθισμάτων υπόσχεται ξεκούραση στις διαδρομές ακόμα και σε δύσβατους δρόμους. Η ανάρτηση έχει διαδρομές, ενδοτικότητα και τουλάχιστον στα χιλιόμετρα που κάναμε επί σικελικού εδάφους δεν παράγει θορύβους στις όποιες κακοτεχνίες των δρόμων. Ο οδηγός έχει την υποστήριξη της οθόνης ενημέρωσης ψυχαγωγίας που βρίσκεται στη μέση της κονσόλας, ενώ στο ίδιο ύψος βρίσκεται ο πίνακας οργάνων, δημιουργώντας έτσι μια ενιαία διάταξη σε συνδυασμό με το Active Info Display. Όσον αφορά τα κινητήρια σύνολα και τα συστήματα μετάδοσης, οι Τσέχοι εφοδιάζουν το Karoq με 4 κινητήρες, 2 βενζίνης 1000 και 1500 κυβικών εκατοστών, αλλά και 2 πετρελαίου 1600 και 2000 κυβικών, με υποδυνάμεις από 115 έως 190 ύπους, ώστε να καλύψουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη γκάμα καταναλωτών. Η τετρακίνηση χρησιμοποιεί Haldex 5ης γενιάς που αποτελείται από νέο πολύδισκο συμπλέκτη με υδραυλική ενεργοποίηση και ηλεκτρονικό έλεγχο, μειώνοντας το ελάχιστο τον χρόνο εμπλοκής του πίσω άξονα. Στο τιμόνι του Karoq ευχαριστιέσαι την υπερυψωμένη θέση οδήγησης και την άψογη εργονομία, αλλά εντυπωσιάζεσαι με την ποιότητα κύλησης παρά τα χαμηλού προφίλ ελαστικά που φορούσαν τα αυτοκίνητα που οδηγήσαμε. Η ευστάθεια δεν δείχνει μειονεκτήματα ακόμα και σε υψηλές ταχύτητες, παρά τους φοδρούς ανέμους που επικρατούσαν στη Σικελία τις ημέρες της δοκιμής μας, ενώ στις αλλαγές πορείας η μεταφορά βάρους δεν φάνηκε να δυσκολεύει το ιδιαίτερα άκαμπτο αμάξωμα παρά τις μεγάλες διαδρομές της ανάρτησης. Ακόμα καλύτερη οδική συμπεριφορά είχε η τετρακίνητη έκδοση, καθώς η πίσω ανάρτηση αντί για ημιάκαμπτο άξονα διαθέτει πολλαπλούς συνδέσμους. Όμως η δήλητρη έκδοση κινητήρα πετρελαίου που οδηγούσαμε έβγαζε μεγαλύτερο θόρυβο αλλά και κραδασμούς από την 1,6 TDI που παρά την όχι ιδιαίτερη δύναμη καταφέρνει στη ροπή και την κλιμάκωση του εξατάχυτου κυβωτίου να κινείται σβέλτα για το βάρος του αυτοκίνητου και πολύ οικονομικά με μόλις 5,7 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα στη δοκιμή μας. Συνοπτικά λοιπόν το Skoda Karoq είναι ένα μοντέλο που θα φορεθεί πολύ καθώς ανταποκρίνεται στην ελληνική πραγματικότητα. Οι παραγγελίες άρχισαν από την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου και οι τιμές ξεκινούν από τις 19.900 ευρώ για την έκδοση με τον 1.000 κινητήρα, ενώ από 21.900 ευρώ ξεκινούν τόσο η βασική έκδοση του 1.500 βενζινοκινητήρα, όσο και του 1.600 πετρελαιοκινητήρα. Πάμε λοιπόν, αφού είδαμε το νέο Karoq, να συνεχίσουμε να μιλάμε για την ηλεκτροκίνηση με τον κύριο Νίκο Μαρτίνο. Και να πούμε, Νίκο, ότι η Volkswagen τελικά, μετά και όλη αυτή τη φασαρία που έγινε με τα πετρέλαια, προσφέρει πλέον όλα τα μέσα με τα οποία μπορεί να κινηθεί ένα αυτοκίνητο. Ναι, και αυτό νομίζω ότι είναι το βασικό μήνυμα, αν θέλεις, και το κύριο προτέρημα της μάρκας, ότι σήμερα ο καταναλωτής είτε επιλέξει βενζίνη, είτε πετρέλαιο, τα πιο παραδοσιακά, αν θέλεις, καύσιμα, τα είτε οποία φυσικό. Πεθαίνουν. Όχι. Δεν πεθαίνουν. Όχι, γιατί... σε καμία περίπτωση. Μπορεί να υπάρξει μια διαφοροποίηση στην ισορροπία της αγοράς, αλλά τα καύσιμα αυτά θα συνεχίσουν να υπάρχουν μαζί μας. Προσφέρει επίσης φυσικό αέριο. Και τώρα πλέον έχουμε και όλη την γκάμα να προσφέρεται σε ηλεκτρικές, αμυγός ηλεκτρικές ή υβριδικές υλοποιήσεις. Νομίζω ότι είναι η μοναδική τόσο πλήρης γκάμα στην ελληνική και στην πανευρωπαϊκή αγορά. Να πω κάτι τώρα, μια και είπες για το φυσικό αέριο. Εγώ θεωρώ προσωπικά ότι αυτή τη στιγμή, έτσι πώς βρισκόμαστε και σε σχέση πάντα με την τιμή κτήσης, το φυσικό αέριο είναι η καλύτερη μορφή, το καλύτερο μέσον καύσης, αν το θέλουμε. Είναι έτσι. Και γιατί δεν προωθείται το φυσικό αέριο όσο προωθείται η ηλεκτροκίνηση? Όσα αφορά το φυσικό αέριο, ο καταναλωτής ακόμα έχει ένα φόβο, θα έλεγα, σχετικά με την διαθεσιμότητα του καυσίμου.
Αν και αυτό δεν ισχύει πλέον, ήδη στην Αθήνα τα πρατήρια είναι αρκετά. Μπορεί κάποιος να εφοδιάζει το αυτοκίνητό του με φυσικό αέριο σε καθημερινή βάση. Είναι αλήθεια ότι στο προσκήνιο έχει περάσει ηλεκτροκίνηση. Αυτό είναι μια διεθνή στάση. Και από τη στιγμή που η εταιρεία ίδια έχει καταφέρει να έχει αυτά τα προϊόντα τα συγκεκριμένα, να έχει ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο σε μια πολύ καλή τιμή, να έχει λύσεις ηλεκτρικές ή υβριδικές για την υπόλοιπη γκάμα, ήταν επόμενο το επικοινωνιακό βάρος να έχει πέσει προς αυτόν τον τομέα. Ηλεκτροκίνηση. Σωστά. Πάμε λοιπόν στα προσωπικά, πιστεύω, γιατί είσαι άνθρωπος του χώρου, είσαι επιστήμονας, κατέχεις το αντικείμενο. Πόσο εύκολα πιστεύεις ότι μπορεί τελικά να επικρατήσει η ηλεκτροκίνηση και ποιο είναι το βάθος, το χρονικό βάθος, από το οποίο και μετά θα λέμε ότι τα περισσότερα αυτοκίνητα είναι ηλεκτροκίνητα? Αν κάναμε την ίδια συζήτηση πριν 5 χρόνια, θα λέγαμε ότι είμαστε δεκαετίες μακριά από κάτι τέτοιο. Είναι γεγονός όμως, την τελευταία διετία όλες οι εταιρείες έχουν κάνει στροφή προς την ηλεκτροκίνηση. Τα κράτη έχουν ακολουθήσει? Σε μεγάλο βαθμό. Τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη έχουν κάποια σχετική νομοθεσία. Νομίζω ότι το ότι ζούμε σε ένα ενοποιημένο νομοθετικά κατά το δυνατόν περιβάλλον, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, βοηθάει ώστε να υπάρξει μια ενιαία πολιτική. Αυτό όμως, Νικόλα μου, συγγνώμη που σε κόβω, δεν φτιάχνει μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος που θα χρειαστούμε αν πολλαπλασιαστούν τα ηλεκτροκίνητα, αυτοκίνητα. Δεν φτιάχνει σταθμούς ταχυφόρτισης που δεν έχουμε σχεδόν κανέναν. Φοβάμαι ότι θα καταλήξουμε και εδώ, σε αυτό το σημείο, να μιλήσουμε για το πού βρίσκεται και πώς ακολουθεί η Ελλάδα τις εξελίξεις. Να τονίσω εδώ ότι σε κράτη όπως η Γαλλία ή η Γερμανία πλέον η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται από πυρηνικά εργοστάσια. Και αυτή αμφισβητείται το τελευταίο καιρό. Και αυτή αμφισβητείται. Το θέμα είναι πώς θα καταφέρουμε να έχουμε όσο δυνατόν πιο πράσινη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Νομίζω όμως ότι, να επανέλθω στο πρώτο σκέλος της ερώτησης, ότι το 2019-2020 είναι έτη σταθμή όσον αφορά την ηλεκτροκίνηση. Σχεδόν όλες οι εταιρείες έχουν εξαγγείλει ότι θα έχουν αμιγώς ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα, είτε το 19 είτε το 20. Νομίζω ότι, να το πω έτσι λίγο πιο γενικά, η δεκαετία που ξεκινάει σε 3 χρόνια από σήμερα θα είναι αυτή η οποία θα δώσει το στίγμα της ηλεκτροκίνησης στην ανθρωπότητα. Σε ευχαριστώ. Ερώτηση εντελώς υποκειμενική και κλείνουμε. Εσύ αυτή τη στιγμή για μοναδικό σου αυτοκίνητο θα έπαιρνες ένα αμιγώς ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο? Αν ήταν ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει μια αυτονομία από 300 χιλιόμετρα και πάνω, ναι, θα το επέλεγα. Νομίζω ότι η αυτονομία από φόρτιση σε φόρτιση και σε σχέση με αυτό το πόσο εύκολο θα ήταν η επαναφόρτιση των μπαταριών για ένα ταξίδι, είναι το σημείο κλειδί, νομίζω, για να το επιλέξω. Σε ευχαριστώ πολύ. Για να σου κάνω δώρο, πάμε μαζί να δούμε έναν οίκο που βελτιώνει στιλιστικά πολλές μάρκες μοτοσικλετών. Πραγματικά δεν το ήξερα. Ο οίκος λέγεται Mr. Martini και φυσικά είναι στην Ιταλία. Ο ορισμός του cool είναι στους δύο τροχούς. Κάπως έτσι θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε τις μοτοσικλέτες της Mr. Martini, καθώς στη θέα τους δεν μπορούμε να κρύψουμε ότι εδώ στο Car Plus ήρθαν τα πάνω κάτω στην αισθητική μας για τα δίτροχα. Η Mr. Martini είναι ιταλικός οίκος στιλιστικής διαμόρφωσης μοτοσικλετών με έδρα τη Βερόνα. Triumph, Ducati, BMW και Honda είναι μερικές από τις μάρκες που θα βρείτε στο site ή στην boutique της Mr. Martini στην Ιταλία, όλες με vintage χαρακτήρα τύπου καφέ racer και πολύ μα πολύ προσοχή στη λεπτομέρεια. Πίσω από το brand Mr. Martini κρύβεται ο δημιουργός και ιδρυτής Νίκολα Μαρτίνι. Η ιστορία του ξεκινά το 1994, όπου τότε, στο κιόσκι δίπλα στο βενζινάδικο του πατέρα του, πουλούσε τις βρετανικές μοτοσικλέτες Triumph. Η ιδέα του Νίκολα Μαρτίνι για ένα kit με vintage αξεσουάρ, αποκλειστικά για τα κλασικά μοντέλα της Triumph, άρεσε και η σειρά 68 Line που παρουσίασε το 2000 περιελάμβανε την επανασχεδιασμένη σέλα, το ρεζερβουάρ, το φέντερ και άλλα. Η συνεργασία με τους Εγγλέζους ανέδειξε επίσης και το όνομα της εταιρείας, μιας και οι άμεσοι συνεργάτες του Νίκολα τον αποκαλούσαν όλη την ώρα Mr. Martini. Το στούντιο στη Βερόνα άρχισε να γεμίζει με κομμάτια μοναδικά, εφάμιλα έργων τέχνης, ενώ το 2009 ο Νίκολα άνοιξε μπροστά από την αντιπροσωπεία τον εκθεσιακό χώρο για τα vintage δημιουργήματά του. Τον ονόμασε La Bodega, η ελληνιστή, η boutique. Ρίχνοντας μια ματιά στα εκθέματα της boutique, αμέσως καταλαβαίνει κανείς ότι πρόκειται για μοτοσικλέτες και αξεσουάρ μοναδικού στυλ και άποψης, τα οποία βέβαια απευθύνονται και σε αντίστοιχους πελάτες.
Οι μηχανές μου απευθύνονται σε εκείνον που δεν συμβαδίζει με την τάση της μόδας, αλλά σε αυτόν που θαυμάζει το στυλ γενικότερα, το ωραίο και όχι το mainstream. Όσον αφορά το κόστος, αυτό διαφέρει από μοτοσικλέτα σε μοτοσικλέτα. Αναφυσβήτητα πρόκειται για κάτι ιδιαίτερο και σε τέτοιες περιπτώσεις το προνόμιο του να έχεις μια τέτοια μηχανή κοστίζει. Αν έχετε λοιπόν μία μοτοσικλέτα από αυτές που βελτιώνει στιλιστικά ο ήχος Μαρτίνι, στην Ιταλία είναι πολύ δίπλα. Πάμε εμείς να κάνουμε ένα διάλειμμα και μετά από λίγο και πάλι στο στούντιο. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο μέρος της εκπομπής αναφορικά με την ηλεκτροκίνηση και για αυτόν τον λόγο έχουμε καλέσει τον συνάδελφο δημοσιογράφο αλλά πάνω απ' όλα μηχανολόγο μηχανικό, τον Τάκη Πουρναράκη. Τάκη, καλησπέρα. Και σε Νίκο και σε όλους τους τηλεθεατές σου. Σε θέλω εδώ σήμερα περισσότερο με την ιδιότητά σου σαν μηχανολόγου μηχανικού παρά σαν δημοσιογράφο. Ωραία. Και πάμε λοιπόν να πούμε για την ηλεκτροκίνηση. Για το ενδεχόμενο ότι η ηλεκτροκίνηση αύριο το πρωί, μεθαύριο, θα παίζει καλά στη ζωή μας. Πόσο πιθανό το βλέπεις εσύ και ποιο πιστεύεις ότι είναι το χρονικό βάθος για να επικρατήσει η ηλεκτροκίνηση? Καταρχάς θέλω να δούμε το γιατί. Ο θερμικός κινητήρας έχει απόδοση μέχρι 40%. Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει απόδοση 100%. Μια διαφορά 60%. Άρα ο λόγος που κοιτάμε προς την ηλεκτροκίνηση είναι για να εξοικονομήσουμε ενέργεια. Πιθανόν να μην είναι άπλετη και άπειρη ενέργεια όπως θεωρούμε. Ίσως άνθρωποι που έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που εμείς δεν έχουμε να βλέπουν ότι τα ενεργειακά αποθέματα του πλανήτη βαίνουν μειούμενα με έναν ρυθμό. Σου φέρω ένα παράδειγμα. Πόσες δισεκατομμύρια οθόνες αναμένες με ανθρώπους να τις κοιτάνε την τελευταία δεκαετία με τα smartphone ή οτιδήποτε άλλο. Όλη αυτή η ενέργεια μας περίσσευε, ή μήπως προσπαθούμε να σώσουμε από οπουδήποτε. Άρα λοιπόν, πάμε προς την ηλεκτροκίνηση για ένα και μόνο λόγο. Γιατί είναι 60% πιο αποδοτική. Μάλιστα. Όχι τόσο πολύ λοιπόν για να σώσουμε το περιβάλλον. Τον εαυτό μας, πόση ενέργεια έχουμε. Και την ενέργεια που έχουμε. Δοκίμαζα τις προάλλες το BMW i3 και το e-Golf. Δηλαδή δύο από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα τα οποία είναι προς πώληση αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά. Το MEN i3 είχε μια κατανάλωση 12 κιλοβατόρες στα 100 χιλιόμετρα. Έχει συνηθίσει σε λίτρα, Ναι. 12 κιλοβατόρες. Μεταφράζεται σε τι αυτονομία 7... με μια φόρτιση? 200 χιλιόμετρα. Κοίταξε, είναι σχετικό πράγμα η αυτονομία. Αν θες να πας με τέρμα τον γκάζι το βράδυ με τα φώτα αναμένα, το air condition και όλα τα υπόλοιπα, αυτό λοιπόν μπορεί να μειωθεί δραματικά. Ναι. Αν όμως κινηθείς με πιο ήπιους ρυθμούς μέσα στην πόλη που την περισσότερο είσαι σβηστός στο μποτιλιάρισμα ή οτιδήποτε άλλο, μπορεί το 230 χιλιόμετρα που είδα εγώ να το επαναλαμβάνει συνέχεια. Μέσες άγκρες να πούμε 150 για να είσαι ασφαλής. Άρα είναι μια εβδομάδα. Γιατί και εγώ δεν κάνω πάνω από τρία. Ναι, ίσως λίγο λιγότερα τον golf. Γιατί τι πρόβλημα έχει, όχι πρόβλημα, τι είναι το θέμα του golf? Ότι έχει φτιαχτεί ως αυτοκίνητο που φέρει θερμικό κινητήρα. Άρα έχει λίγο περισσότερο βάρος, λίγο φαρδύτερα λάστιχα, λίγο περίεργες κατανομές. Άρα τα 12 γίνονται 20. Άρα, όταν θα φτιαχτεί ένα ειδικά για ηλεκτρισμό, θα είναι διαφορετικά τα αποτελέσματα. Να πω όμως και για τους τηλεθεατές μας να το καταλάβουν. 12 κιλοβατόρες με 7 λεπτά μες στο σταθμικά στο νυχτερινό τιμολόγιο είναι κοντά 1 ευρώ. Και οι 20 είναι 1,5 ευρώ. Εμένα θα μου πεις. Τα 100 χιλιόμετρα. Φορτίσεις από την ξεφόρτιση την μπαταρία, πόσο σου 17 ώρες λέει το Golf, 8 λέει το i3. Πρακτικά το βάνεις όλη τη νύχτα στην πρίζα. Όπως και το κινητό σου όμως, Και το ξεχνάς. Την άλλη μέρα ξαναφέρνεις. Καλά, ευχαριστώ. Δεν έχω την πολυτέλεια να βάλω 17 ώρες ένα αυτοκίνητο στην πρίζα και να περιμένω να φορτίσει αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Εντάξει, το μοναδικό μου αυτοκίνητο. Το βάζεις το βράδυ. Ναι, έχεις δίκιο. Κατάλαβες. Έχεις δίκιο. Πάμε λοιπόν να δούμε. Έχει όμως και ταχυφόρτιση. Έχει και αυτά. Δεν υπάρχουν υποδομές, θα μου πεις. Ακριβώς. Αυτό θέλω να σου πω και αμέσως μετά θα το εξηγήσουμε αφού δούμε ένα κομμάτι ιστορικής αναδρομής από αυτά που φτιάχνει πλέον ο Ηλίας Καφάογλου για το CarPlus. Οι πρώτοι αντιπρόσωποι αυτοκινήτων εμφανίστηκαν στη χώρα μας το 1908. Ένα χρόνο πριν, στους δρόμους της Αθήνας, κυκλοφορεί το πρώτο ταξί. Ανοιχτό, 7-θέσιο, με τετρακύλινδρο κινητήρα. Ως πρώτος αντιπρόσωπος καταγράφεται ο Νικόλαος Σιμόπουλος, γιος του βουλευτή Παρνασίδος και υπουργού Οικονομικών Ανάργυρου Σιμόπουλου, ο οποίος διατήρησε το κατάστημά του στην Αθήνα για περισσότερα από 15 χρόνια. Στους πρώτους αντιπροσώπους συγκαταλέγεται ο Ανδρέας Βίχος. Η επιχείρησή του, το εργοστάσιο αυτοκινήτων και ποδηλάτων Ανδρέα Βίχου, βρισκόταν από το 1897 στον προάβλιο χώρο της Βουλής, εκεί όπου σήμερα στεγάζονται ανθοπολία. Μέχρι τουλάχιστον τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι αντιπρόσωποι βρίσκονταν εκεί που η ευκαιρία τους καλούσε.
όπως στη Θεσσαλονίκη, όπου ο εμπορικός οίκος πουλούσε συγχρόνως τον ίδιο χώρο, ραπτομηχανές, ποδήλατα, αυτοκίνητα με δόσεις, ενώ διαφήμιζε δωρεάν μαθήματα οδήγησης ποδηλάτου. Στην Ξάνθη πάλι, ένας έμπορος ελαιολάδου εδωδήμων και απικιακών διαφήμιζε τα καλούδια που πουλούσε μαζί με αυτοκίνητα. Στην Αθήνα πάντως, το 1916, καταγράφονται πλέον 17 αντιπρόσωποι αυτοκινήτων. Θα τους γνωρίσουμε από κοντά. Προσεχώς, εσείς μείνετε συντονισμένοι. Νομίζω ότι εκεί πιο απλά ήταν παλιά τα πράγματα και πιο εύκολα για όλους μας. Όμως πάμε να γυρίσουμε στο θέμα μας, αυτό που λέγαμε. Πιστεύεις ότι μπορούν να φτιαχτούν εύκολα οι υποδομές αυτή τη χώρα για ηλεκτροκίνηση? Γενικότερα είναι το ερώτημα και δεν θα στεκόμουν στην Ελλάδα. Αν αυτή τη στιγμή υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι αν τα αυτοκίνητα στο Μόναχο γινόντουσαν όλα ηλεκτρικά και προσπαθούσαν όλοι να πάρουν ενέργεια για να κινηθούν, θα έπεφτε η παραγωγή ρεύματος και στο Μόναχο, ας πούμε, όπου και οπουδήποτε άλλο δεν θα υπήρχε πάρκια ρεύματος. Το ίδιο πράγμα προφανώς συμβαίνει και στην Αθήνα. Τώρα το ερώτημα είναι εδώ εμείς και με λιγνίτη για να παράγουμε ρεύμα. Άρα το ενεργειακό αποτύπωμα σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο θα είναι αρκετά επιβαρυντικό για το περιβάλλον. Και με λιγνίτη, φαντάζομαι, για λόγους πολιτικής, γιατί εμείς που έχουμε κινητική ενέργεια από τα κύματα. Έχουμε αέρα, έχουμε ήλιο, δεν υπάρχει λόγος. Δεν είμαι αρμόδιος να κρίνω πώς θα παράγουμε ενέργεια, αλλά βλέπω όλους τους υπόλοιπους στην Ευρώπη να πάνε στην πυρηνική. Κάποιο λόγο έχουν. Πυρηνική, σου θυμίζω, Φουκουζίμα. Ναι, αλλά και πόσα άλλα εργοστάσια. Δεν μας ενδιαφέρει, γιατί πιστεύω ότι τους τηλεθεατές μας δεν τους ενδιαφέρει αυτό. Τους ενδιαφέρει όμως πόσο πιο γρήγορα θα παλιώσει ή θα βγει εκτός αγοράς το πετρελοκίνητο αυτοκίνητό τους, το βενζινοκίνητο αυτοκίνητό τους. Αυτά είναι ερωτήματα για τον διαθέτη. Ναι, μας είπε, ξέρω εγώ, προχθές η Mercedes ότι το Smart μόνο με ηλεκτρικό κινητήρα από το 2020. Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο, κατά την άποψή μου, θα αργήσει λίγο να έρθει. Έχουμε τώρα θερμικό κινητήρα. Θα πάμε στα υβριδικά όλο και περισσότερο, τα οποία είναι η μεταβατική λύση, το μεταβατικό στάδιο. Άρα, χρήση του ηλεκτροκινητήρα μέσα στην πόλη, του θερμικού κινητήρα εκτός πόλης. Και το ηλεκτρικό, όταν θα έρθει, θα πρέπει να έχουν λυθεί σημαντικά προβλήματα όσον αφορά στην αυτονομία των μπαταριών, αλλά και τα φαινόμενα μνήμης που παρουσιάζουν ακόμα και οι μπαταρίες ιόντων λιθίου σήμερα, ιδιαίτερα με τη χρήση των ταχυφορτιστών. Η ουσία του θέματος όμως, Νίκο, κατά την άποψή μου, ποια είναι? Ότι άλλο πράγμα μέσα στην πόλη, όπου ο τυπικός κάτοικος μιας μεγαλούπολης, μην βλέπεις την Αθήνα, δες στη Σεούλ, δες στο Πεκίνο, δες στο Τόκιο. Εκεί λοιπόν, όταν όλα τα αυτοκίνητα είναι σβηστά και κινούνται ηλεκτρικά, έχεις ένα πραγματικό όφελος. Εννοείται. Βέβαια, το ενεργειακό αποτύπωμα παραμένει εκεί που κατασκευάστηκε, εκεί που παράγεται το ρεύμα και όλα τα υπόλοιπα. Μηδέν εκπομπές ρήπων έχουμε μόνο στο σημείο που κινείται το αυτοκίνητο. Ακριβώς. Συνεπώς, για να ανακεφαλαιώσουμε, Τάκη, πιστεύεις ότι η ηλεκτροκίνηση είναι μεν της μόδας, προβάλλεται πολύ, αλλά δεν θα έρθει τόσο γρήγορα στη ζωή μας, τουλάχιστον σε απόλυτους αριθμούς? Για να το καταδείξω με ένα απλό παράδειγμα, ο Δήμαρχος Ραφίνας έβαλε έναν ταχυφορτιστή έξω από το Δημαρχείο, ο οποίος ήταν συνεργασία με το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με το ΔΕΔΙΑ και με έναν πάροχο ρεύματος. Το φτιάξαν λοιπόν, τον βάλαν εκεί μπροστά και τον επιδεικνύουν. Μάλιστα, οι δημότες Ραφίνας. Ουρά, τα αυτοκίνητα. Για να έχει κάποιους δημότες Ραφίνας. Το θέμα όμως ποιο είναι? Ότι αυτό είναι δωρεάν. Και είναι δωρεάν γιατί δεν μπορεί να χρεωθεί. Εσύ, εγώ ή οποιοδήποτε άλλος, δεν μπορούμε να βγάλουμε μια μπρίζα εκεί έξω και να πούμε, ελάτε, τόσο κιλοβατόρα. Πουλάω λιανικά κιλοβατόρα. Χρειάζεται λοιπόν νομικό πλαίσιο να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Δεν έχουμε ούτε αυτό. Ναι, δεν μπορείς να πουλήσεις με λιανική κιλοβατόρα εσύ ως ιδιώτης. Συνεπώς, με όλα αυτά που λες, συμπεραίνω ότι έχουμε στη διάθεσή μας πολύ χρόνο για να τα ξαναπούμε όσον αφορά την ηλεκτροκίνηση. Εγώ θα κλείσω με το εξής. Το ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο είναι 60% πιο αποδοτικό από αυτό με θερμικό κινητήρα. Άρα, νομοτελειακά, βλέποντας κατασκευαστές όπως η Mercedes, για παράδειγμα, η Volkswagen να επενδύουν δισεκατομμύρια στην ηλεκτροκίνηση, μοιραία τα πράγματα θα πάνε εκεί. Τάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ για την πρόσκληση. Εγώ για να κλείσω αυτή την εκπομπή θα πω ότι προς το παρόν τα περισσότερα αυτοκίνητα κινούνται με ορυκτά καύσιμα, άρα φροντίζετε να έχετε τον κινητήρα σας σε πολύ καλή κατάσταση και να επιλέγετε το πρατήριο από το οποίο ανεφοδιάζεστε. Με αυτά και τα άλλα, ραντεβού στην επόμενη εκπομπή. Καλό σας βράδυ. We'll be right back.